Λοιπόν, δεύτερο βιντεάκι για το FA21 με το Χαραλαμπιακό. Έχω διαβάσει και όλα τα comments σας, φυσικά, και όλες τις προτάσεις σας για νέους παίκτες και αναβαθμίσεις στην αρχική μας squad. Έχω παίξει λίγο, θα έλεγα, off camera. Έχουμε ξανά 40 χιλιάρικα, έχουμε και τα packs της εβδομάδας. Έχω κάνει και off camera 1-2 SBC. Πήραμε κανένα δυο παικτάκια, θα τα δείτε τώρα. Γενικά η φάση έχει προχωρήσει. Παραμένουμε Division 4. Αρχικά πάμε να δούμε τι έχω κάνει ήδη off camera για να είστε updated. Αγόρασα τον Alderweireld. Επίσης από pack έτυχα τον Cross. Fun fact, τον Cross τον έτυχα από pack 75 plus rare, κάτι τέτοιο, ό,τι να είναι pack. Untradeable είναι. Τον κρατάω για την ώρα για αλλαγή, γιατί σίγουρα είναι καλύτερος από τα CDM που έχω. Παρόλο το pace του, δεν αξίζει ακόμα να τον δώσω σε SBC. Και έτυχα και τον Goretzka, ο οποίος εντάξει, αποφάσισα να τους κρατήσω για λίγο και τους δύο. Και βλέπουμε. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για μια έκτακτη είδηση. Χαμός έχει προκληθεί σε ολόκληρη την Ελλάδα με τα τελευταία γεγονότα. Μαθεύτηκε από μια ομάδα νέων gamers πως υπάρχει μια υπηρεσία η οποία σου επιτρέπει να παίζεις games στο PC σου χωρίς καν να τα σηκώνει το ίδιο το PC σου. Έχει προκληθεί μεγάλος άλλος, καθώς η μεγαλύτερη μερίδα του πληθυσμού δεν μπορεί να το πιστέψει και υπάρχει μια μεγάλη αντιπαράθεση. Όσο οι νέοι gamers προσπαθούν να τους πείσουν ότι αυτό είναι αλήθεια. Ποιος να έχει άραγε δίκιο. Ας καλέσουμε την ανταποκρίτριά μας στην Αθήνα σε μια κεντρική πλατεία για να μας μεταφέρει τα όσα συμβαίνουν. Φίλες και φίλοι, επικρατεί πραγματικά πανικός. Όλη η Αθήνα έχει βγει στους δρόμους και δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που συμβαίνει. Ρωτήσαμε μερικούς φίλους που βρίσκονται εδώ για αυτή την υπηρεσία και μας είπαν ότι μπορούν να στριμάρουν παιχνίδια στο PC σου. Απίστευτο! Μάλιστα, κάτι ακούστηκε πως αυτή η υπηρεσία κοστίζει μόνο 4 και 16 το μήνα. 4 και 16 το μήνα? Αυτό δεν μου έχει ξανασυμβεί ποτέ. Μιλάμε για φοβερή καινοτομία. Μιλάμε για απίστευτο γεγονός. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να αποχωρήσω και να πάω να κάνω κι εγώ τη συνδρομή μου στο booster, γιατί δεν μπορώ να κάθομαι άλλο εδώ. Από εκεί πέρα στη squad δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Μπορεί και να είμαστε μία ήττα από την Division 4, αν είναι κακή ήττα. Πάμε πρώτα να κάνουμε το μικρό μας pack opening και συνεχίζουμε με αυτά που έχω στο μυαλό μου και με τις μεταγραφές. Πάμε να ανοίξουμε τα δύο rare gold pack. Okay. Κακό είμαστε εδώ, κακό. Πάμε να ανοίξουμε και το άλλο. Μάλιστα. Πολύ κακά τα packs, έχω να πω. Πάω. 44 χιλιάρικα λοιπόν πλέον. Και πάμε λίγο στο πρώτο SBC που σίγουρα δεν συμφωνείτε, αλλά με έψησε και θα σας πω τώρα τη φάση. Οι περισσότεροι μου προτείνατε να πάρω για center back τον Tomari, ο οποίος δεν με χαλάει, αλλά πιστεύω ότι σίγουρα δεν είναι καλύτερος από το Laporte και δεν ψήνομαι να τον πουλήσω ήδη. Αλλά αποφάσισα να πουλάρω τον Christensen γενικά σαν αλλαγή και να κάνω ένα SBC για έναν δυνατό center back που λογικά θα μπορεί να αντικαταστήσει τον Alderweireld. Τον Thiago Silva wants to watch. Καταλαβαίνω ότι το 59 pace λογικά είναι πολύ χαμηλό και θα μου πείτε ότι έκανα μαλακία, αλλά επειδή δεν μου κοστίζει και πολλά, είναι ένα πολύ απλό SBC και γενικά τα άλλα SBC δεν μπορώ να τα κάνω. Θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω τον Fatty, ας πούμε, αλλά δεν έχω τις κάρτες ούτε τα coins για να τον κάνω, είναι πολύ ακριβώς. Οπότε αποφάσισα για αρχή να κάνω ένα πιο φθηνό SBC, το πιο απλό που θα μπορούσα να κάνω, τον Thiago Silva. Και δεν θα χρειαστεί να ξοδέψω σχεδόν καθόλου coins. Άντε ρε μαλάκα. Α, Θεέ μου, έκανα 100 ώρες να κάνω τη squad για το τέτοιο. Και μαλακαίνω ότι ξόδεψα και τελικά 13.000 coins. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι έγινε. Thiago Silva θα έρθει. Άντε. Thiago Silva! Εντάξει, ελπίζω να αξίζεις. Θα σε βάλουμε σήμερα. Αλλά δεν θα κάνουμε φυσικά μόνο αυτό σήμερα, ρε παιδιά. Thiago Silva μέσα αντί για Alderweireld. Και πρέπει να πάρουμε μερικούς καινούργιους παίκτες, όπως καταλαβαίνετε. Έχει μείνει ανοιχτό το left back μας. Έχω ήδη αποφασίσει τι μεταγραφές θα κάνω βάσει πραγμάτων που μου γράψατε εσείς στα comments. Αρχικά, για να αντικαταστήσουμε το left back, πάρα πολύ μου προτείνατε, όπως και αυτό θα έκανα και μόνος μου νομίζω. Θα πάρουμε τον Reguillon. Για έναν ακόμα μου προτείνατε πολύ, δεν τον θυμάμαι τώρα. Αλλά μεταξύ των δύο, η δικιά μου προτίμηση ήταν αυτό. Okay. 6.500 για το Reguillon για να μπει left back στην ομάδα μας. Ένας παίκτης που μου προτείνατε πάρα πολύ και θα τον πάρω, το υπόσχομαι, αλλά όχι σε αυτό το επεισόδιο γιατί δεν μας φτάνουν τα coins για να κάνουμε και τις άλλες αλλαγές. Είναι ο Richarlison. Υπόσχομαι να τον πάρω στο επόμενο, αν δεν έχει βγει κάτι καλύτερο μέχρι τότε. Αν και ένας ακόμα λόγος που σκέφτομαι μήπως δεν πάρω τον Richarlison είναι γιατί στο τέλος αυτής της σεζόν, που θα την ολοκληρώσω στο υπόσχομαι, θα το φτάσω μέχρι τέρμα, μπορώ να ξεκλειδώσω το Lacazette που είναι πολύ δυνατή κάρτα, σίγουρα καλύτερη από το Richarlison. Και έχω και την αλλαγή του Immobile ακόμα στη squad, οπότε μπορούμε να παίζουμε έτσι για την ώρα. Μετά για RM, κάτι μου προτείνατε αρκετή, αλλά επίσης ψηλό είχα δει και μόνος μου και ήταν μάλλον επόμενος που θα έπαιρνα. Είναι ο Pepe. Ο Νίκολας Πέπε, ο οποίος είναι και σχετικά φτηνός.
4.900 λοιπόν για τον Πέπε. Μπήκε για αυτός. Και μετά για τον έναν CM που θέλουμε για την ώρα, οι περισσότεροι μου προτείνατε το Ρέιρα, ο οποίος είναι και πολύ πιο φθηνός. Αλλά νομίζω για την ώρα με τα coins που έχω κιόλας θα μου τέριαζε πάρα πολύ να πάρω τον Van de Beek. Γύρω στα 15.000 πάει, αλλά μου φαίνεται πολύ πιο solid κάρτα. Μου τον προτείνατε και αυτόν πολύ. Οπότε πάμε με Van de Beek. 16.000 πάει, πολύ ωριακά τα έχω τα coins. Όπα, τα έχω όμως. Okay. Μείναμε με 2.000, δεν μας πειράζει όμως αυτό φυσικά. Ρεγκουγιόν μέσα, Van de Beek μέσα αντί για τον Matic. Και φυσικά ο Πέπε, ο οποίος θα μπει στη θέση του Φεράν Τόρες. Και κάπως έτσι νομίζω πως θα είναι η squad μας για σήμερα. Ήδη φαίνεται μεγάλη αναβάθμιση. Σας προλαβαίνω πριν μου το γράψετε, ξέρω ότι θα μπορούσα, όπως μου λέγατε πολύ, να πουλήσω τον Λένο και να πάρω έναν χειρότερο goalkeeper και να δώσω αλλού. Το ίδιο θα μπορούσα να κάνω και για το Σεμέδο. Πολλοί μου προτείνατε έναν άλλο παίκτη στη θέση του Σεμέδο. Το ίδιο και για το Λαπόρτε. Αλήθεια είναι βέβαια ότι θέλω να φτάσω 85 rating και γι' αυτό παίρνω και λίγο πιο high rated παίκτες. Γιατί θέλω το συντομότερο να κάνω το objective. Θέλω να κάνω αυτό το objective και αυτό το objective. Χωρίς να χρειαστεί όμως να παίζω squad battles γιατί βαριέμαι. Θέλω να τα κάνω σιγά σιγά στο rivals. Οπότε γι' αυτό και θέλω η squad μου να φτάσει γρήγορα 85+. Ώστε να αρχίσω να grindάρω και γι' αυτά και να τα ξεκλειδώσουμε σχετικά νωρίς. Μην τα αργήσουμε πάρα πολύ γιατί είναι πολύ καλά packs. Και αυτό είναι ένα βασικό λόγο που παίρνω λίγο πιο high rated ίσως από ό,τι θα σύμφερε. Παρ' όλα αυτά, κάναμε τις μεταγραφές μας. Η squad ανανεώθηκε και νομίζω πως αφού πάω να κατουρίσω μπορούμε να περάσουμε στα ματσάκια μας. Ωπα ρε μαλάκα, τη squad του 1.000.000 ήταν αυτή γάμο. Έλα ρε φίλε τώρα. Okay. Άλλη! Έλα ρε άλλη! Τον έχω άχτη ήδη αυτόν τώρα. Δε squad που έχει Νόιερ, Λεβαντόφσκι, έχει μαλάκα. Τι κάνεις ρε μαλάκα σπαστικέ. Όχι μην κολλάς εκεί. Γιατί πάντα κολλάει το γαμημένο στο χειρότερα σημείο να κολλήσει. Αλέρ! Έλα! Καλά, αν με πάρει αυτό παιδί θα είναι μόνο θέμα σκουάντα αλήθεια. Έλα, έλα! Έλα, 1-0. Πάρε τον Λεβαντόφσκι, πάρε και τον Νόιερ και όλους μαζί έτσι, βάλ τους μέσα στον πάτο σου. Βάζω μέσα Immobile. Βάλ τους όλους βασικά από την αρχή, δεν με νοιάζει. Αφού πλέον όλοι ξεκινάνε και φρέσκοι στα αρχίδια μου. Δύο αλλαγές έτσι από τώρα. Έλα ρε φίλε! Όχι, 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 όχι. Ω, δύσκολο game. Ουφ, ευτυχώς. Πρέπει να βάσουμε λίγο ρυθμούς πιστεύω. Έλα ρε φίλε. Ρε... Ω, μαλάκα. Οκ. Αυτό το match δεν είναι πολύ εύκολο. Βέβαια, αυτή τη στιγμή, άμα χάσω, φοβάμαι ότι μπορεί ακόμα και να πέσω. Οπότε πρέπει να συγκεντρωθώ full. Ε! Ωραία, μαλάκα. Πραγματικά πολύ δύσκολο. Ω, μαλάκα. Τέλεια. Τέλεια άμυνα παίχτηκε. Μαλάκα, τι του κόβω τελευταία στιγμή. Αλλά είναι δύσκολη squad, ρε φίλε. Αλήθεια, είναι πολύ δύσκολη squad. Πάμε! Πάμε! Και offside, μία φορά που βγήκαμε μπροστά είναι offside, ρε. Bergwijn! Έλα ρε μαλάκα, λίγο καλύτερο. Οκ, έχει μείνει πολύ λίγος χρόνος. Θα βάλω τον Goretzka εκεί και ό,τι καταφέρουμε. Δεν ξέρω αν θα είναι καλύτερος, δεν ξέρω καν αν μπορεί να παίξει εκεί γενικά. Ό,τι γίνει τώρα. Όχι ρε φίλε, όχι ρε φίλε, κατά λάθος έγινε φουλ. Δεξιά, 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 δεξιά. Όχι ρε μαλάκα. Έφαγα αυτό που κάνω εγώ ρε μαλάκα, το έφαγα εγώ. Το μυρίζω το relegation. Εντάξει, να σας πω κάτι. Παίζω με μια squad η οποία πραγματικά είναι πολύ καλύτερη από τη δικιά μου, ρε φίλε. Άμυνα, κέντρο, επίθεση, τέρμα, όλα, όλα. Immobile. Έλα ρε φίλε, βάλε αυτό. Οκ. Το πρώτο μάτι δεν πήγε καλά. Αν τουλάχιστον δεν με έριξε κατευθείαν. Όχι ρε φίλε, μάλλον έπεσα. Αχ.
Ωραία. Ο νέος στόχος του βίντεο είναι να ξαναμπούμε στην Division 4. Ναι, πάμε. Τι να πω. Με δύο καλές νίκες, λογικά ξαναμπαίνουμε στην Division 4. Οκ, ρε μαλάκα. Εντάξει, αυτό είναι κανονική squad, ξέρω εγώ για τώρα. Σαν τη δικιά μου είναι. Thanks, Derek. Well, both managers... Έλα, ωραίο. Ντέλι Άλλη, 1-0 γρήγορα. 1-0 γρήγορα, αυτό είναι. Πάμε, αλέρ. Νάτο! 2-0 στο 9, σας λέω, άμα παίξουμε με squad σαν εμάς, δεν χάνουμε ρε μάγκες. Πάμε, θα επιστρέψουμε Division 4 πριν καν καταλάβουμε ότι πέσαμε. Όχι. Πάμε ο Πέπε εκεί. Νάτος. Κανείς εκεί. Όχι! Πέναλτι! Σε ποιος έκανε φάουλ? Ποιος έκανε φάουλ, ρε μαλάκα? Πάλι κέντρο, ρε μαλάκα, δεν το πιστεύω. Άλλη. Έλα. Άντε μαλάκα. Πάμε, το έχουμε ρε, δεν το χάνουμε αυτό το game. Εντάξει, έγινε μια μαλακία εκεί. Όχι. Έλα ρε μαλάκα. Άσε με να κρατήσω τα δύο γκολ διαφορά ρε φίλε. Δεν μου αρέσει με ένα γκολ, είναι αγχωτικό. Όχι. Είπαμε, εντάξει. Έλα τώρα πριν σφυρίξει! Έλα! Χατρίκ ο Χόλερ, μου λέτε να πάρω τον Ριτσάρλισον. Ποιο είναι ο Ριτσάρλισον, καν. Ο Χόλερ τα έχει γαμίσει όλα. Πάμε, ρε Χόλερ. Γιουχάρι όλο το γήπεδο του. Έχουν ξενερώσει όλοι. Αλλάξε κάτι. Επειδή το έβαλε το χατρίκ του και επειδή πρέπει να σιγουρέψουμε λίγο τα πράγματα, θα ξανακάνουμε την αλλαγή. Βγάζουμε τον Χόλερ, βάζουμε τον Immobile και τον Cross στον Fred. Όχι! Έλα ρε μαλάκα με το που ξεκινήσαμε. Κόλλησε μαλάκα, δεν θα μάθω ποτέ τι έγινε. Τι! Ήμουνα μπροστά του, μπρο! Μπρο, ήμουνα μπροστά του, του έπαιξα κανονική άμυνα. Τι φάση, πώς το πέρασε απλά. Έλα! Ναι! Assist Immobile, goal ο Άλλη, είμαστε πάλι μπροστά. 4-5 στο 66. Τι match είναι αυτό? Ξέρεις κάτι, επειδή το match ζορίζει, αντί να βάλω Γκορέτσκα, θα χρησιμοποιήσω ένα από τα contracts του Έριξεν, ο οποίος της καλλιώς για Foot Champion δεν μας χρειάζεται. Immobile. Van de Beek στον Έριξεν. Μόλις μπήκε, μπαίνει στην περιοχή, σουτάρει ο Έριξεν, δοκάρι! Όχι ρε μαλάκα! Το είχα για σίγουρο goal. Αλήθεια, το είχα για σίγουρο goal. Τι! Από πού μου το έβαλε ρε μαλάκα! Αυτός είναι που έχει μαλάκα στα SBC, ξέρω εγώ, και παίζει να τα γαμάει όλα. Ω μαλάκα, αυτή η άμυνα βγήκε οριακά στο Θεό. Κάτι πρέπει να κάνουμε, έχει πάει ισοπαλία η φάση. Όχι, γιατί την έριξε εκεί ρε μπρο. Πάσα πάτησα, είχε παίκτη δίπλα του. Όχι! Όχι! Τι! Όχι! Όχι ρε μαλάκα! Όχι ρε μπρο! Όχι ρε μπρο στο 92 πέναλτι! Δεν το πιστεύω ρε φίλε. Είμαι άτυχος ρε φίλε. Δεν πρόλαβα ούτε πάσα να παίξω μετά. Αν είναι δυνατόν. Μετά από τόσα χρόνια FIFA έχω μάθει ένα πράγμα σίγουρα. Πως όταν τα πράγματα πάνε έτσι, καλύτερα να μην συνεχίζεις να παίζεις κι άλλα μάτς, γιατί απλά θα χάσεις κι άλλα μάτς. Καλύτερα να κλείσεις την κονσόλα σου, να πας να κάνεις κάτι άλλο, να ηρεμήσεις για να επανέλθεις φυσιολογικός και ωραίος για να συνεχίσεις. Πήγα για ύπνο, ξύπνησα, φρεσκαρίστηκα, έφαγα το φαγάκι μου και έχω επιστρέψει εδώ για να μπορέσω τουλάχιστον να πάρω τα υπόλοιπα μάτς. Βέβαια, μη σας πω ψέματα, έχω παίξει κάμερα 2-3 μάτς και μια μεγάλη αλλαγή που έγινε και πρέπει να σας δείξω. Κατάλαβα πως ίσως το μεγάλο μου πρόβλημα να ήταν ο επιθετικός μου, ο Haller, αλλά επειδή δεν είχα τα λεφτά ακόμα να πάρω τον Richarlison που μου λέτε όλοι, αλλά έπρεπε οπωσδήποτε να αλλάξει, μάζεψα λίγα coins, έκανα και κάτι challenges και ίσα ίσα τα μάζεψα για να αγοράσω τον Jimenez. Οπότε στο ενδιάμεσο αγόρασα και αυτόν για περίπου 8-9 χιλιάρικα κάπου εκεί. Έχουμε βέβαια και τον Immobile, αλλά είναι καλό να έχουμε έναν βασικό καλό που να μην φεϊλάρει εντελώς. Δεν έχω παίξει ακόμα μαζί του, τώρα
να τον δοκιμάσουμε πρώτη φορά. Πάμε λοιπόν να δούμε αν αυτή η αλλαγή και αυτό το φρεσκάρισμα θα φανεί και στο γήπεδο. Οκ, Vati Squad. Τον έχουμε, το πιστεύω, τον έχουμε. Off camera έφτιαξα και το σύστημα που είχαμε πέρυσι. Θεωρητικά τώρα έχουμε και ένα λίγο καλύτερο σύστημα. Χιμένεθ! Κακό σουτ, μάλλον έχουμε άλλο πόδι με το Χιμένεθ. Οκ, θα τα μάθουμε αυτά. Επίσης σκέφτομαι πάρα πολύ να αλλάξω το Fred για τον NDD. Οκ. Έλα ρε φίλε. Οκ. Χιμένεθ, μπράβο. Άλλη. Ωραίο, Χιμένεθ, γκολ. 1-1, κατευθείαν απάντησε από το Χιμένεθ στο πρώτο του γκολ. Οκ, όλα καλά. Χιμένεθ. Περνάει. Γκολ ο Χιμένεθ. Δεύτερο σε 3 λεπτά. Τι μεταγραφή είναι αυτός ο Χιμένεθ. Αυτά δεν θα τα έκανε ο Χόλερ. Δεν μπορούσε να περάσει παίκτη ο Χόλερ. Όχι. Τρίπαρη άμυνα. Σταθήκαμε τυχεροί, μπορώ να πω. Πάμε, Πέπε. Χιμένεθ γυρίζει, σουτάρει. Νόμιζα το έβαλε ρε φίλε, πήγε ελάχιστα έξω. Όχι. Ω, πάλι καλά. Έλα. Έλα ρε μαλάκα τώρα. Όχι. Μ' έπαιξε, τι να κάνουμε. Πόσο μου τη σπάει όταν γίνεται αυτό στην άμυνα ρε φίλε και μετά το τρώω κιόλα. Που σε πάνω του και απλά δεν την παίρνει την μπάλα, την περνάει από πάνω. Οκ. Εντάξει, δεν πάει άσχημα το παιχνίδι, ήμουν λίγο άτυχος εκεί. Το έχουμε το γαμίδι, το έχουμε. Συνεχίζουμε όπως είμαστε, δεν κάνω αλλαγές. Σταμάτα να παίρνεις τις κόντρες. Όχι. Οκ. Πάμε, Πέπε. Δύσκολο για σου το από εκεί, μαλακή έκανα. Χιμένες. Μπεργβάιν. Όχι, κακή σέντρα. Τι κάνουνε. Γιατί πάντοτε γίνεται μια μαλακία ακολουθείται από άλλες τρεις μαλακίες. Δεν μπορούν να κάνουν μια μαλακία και μετά να κάνουν κάτι καλό. Τώρα αρχίσαμε τις μαλακίες, δεν γίνεται. Βάλουμε μέσα τον Immobile. Θα βάλω και τον Eriksen μέσα αντί για τον άλλο, γιατί το άλλο δεν αξίζει σαν αλλαγή. Και θα βάλω τον Goretzka πίσω αντί για τον Van de Beek. Κοιμάσαι ρε μαλάκα παίκτη μου. Μια σωστή πάσα στο ένα μέτρο. Immobile. Ας το διάλο. Πάμε. Το έχουμε ρε μαλάκες. Ένα γκολ για ισοπαλία, δύο για νίκη. Το έχουμε. Έλα. Τι. Γιατί πάνε που να είναι οι παίκτες μου, αλήθεια ρε μαλάκα. Και αυτά τα γκολ που μπαίνουν από τέρμα πλάγια, πόσο με εκνευρίζουν. Δεν μπορώ, έχω νευριάσει με τα πάντα αυτή τη στιγμή. Έχω νευριάσει με τα πάντα, μαλάκες. Δες τι κάνουν, μαλάκα. Κάθε κίνηση που κάνουν οι παίκτες μου είναι καθυστερημένοι. Γορέτσκα. Έλα ρε μαλάκα. Έλα βάλ το, εύκολο γκολ είναι. Μαλάκες, δεν ξέρω. Η φρεσκάδα που πήρα και όλα αυτά που έλεγα απορρίφθηκαν μέσα σε ένα μάτς αυτό. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Αυτό που μου τη πάει επίσης είναι ότι στα μάτς που έπαιξα πάλι χωρίς να γράφω βίντεο, τέτοιες μαλακίες δεν γίνονταν. Πήρα δύο νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα. Και παίζω εδώ τρία μάτς και είναι όλα ήττες, ρε μαλάκα. Μη βγάλουμε content, γαμώ το σπίτι μου. Ηρεμία. Χάρη, ηρεμία. Δεν θα ξαναπώ αυτό με το Vati Squad, έχει γίνει αστείο. Τώρα το πόσο μπορεί να το γαμίσω και σε αυτό το game δεν ξέρω πραγματικά. Ανεβείτε ρε μάγκες, μόνοι μας είμαστε. Πάμε, Bergwijn. Ωραίο, Fred. Τέλειωσέ του. Ας το διάολο. Offside. Τι. Καλά ρε μαλάκα, τι είναι αυτό. Ρε μαλάκα, θα το βάλω σε ρεπό. Δεν γίνεται αυτό. Γιατί οι παίκτες μου φέρονται έτσι. Γιατί δεν γύρισε. I'm done, μαλάκα. Δεν μπορώ να παίξω. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Έλα. Πλάκα μου κάνεις. Μαλάκα, βάλτε το από το μισό μέτρο μόνο με το τέρμα. Αν είναι δυνατόν. Πόσα τέτοια. Άλλη.
Άσε το διάολο! Άσε το διάολο! Έλα, το έχουμε ρε μαλάκες, όχι άλλο χαμένο μάτς χωρίς λόγο. Πάμε, 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 πάμε. Έφυγες. 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 Όχι. Δεν έπρεπε το πάμε πάσα. Άλλη. Μπεργκβάιν. Άλλη. Πέπε. Βάλτε το κι εσύ από εκεί που το βάζουν όλοι ρε μαλάκα οι αντιπαλοί μου. Και αμυντικοί τους το βάζουν από εκεί. Άλλη. Έλα, 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 πάμε. Πάμε ρε μαλάκες. Ημίχρονο και είμαστε μπροστά. Τώρα πρέπει να το κρατήσουμε ρε μαλάκες. Να μην φεϊλάρουμε απλά ακόμα σε ένα μάτσα. Απλά αυτό πρέπει, να μην φεϊλάρουμε. Χιμένεθ, άλλη. Ωραίο Χιμένεθ. Έλα, έλα, πάμε, εντάξει, πάμε, 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 πάμε. Το έχουμε ρε μάγκες. Χιμένεθ, στον άλλη, πολύ ωραία. Ε, όχι δοκάρι ρε μαλάκα, άλλη τώρα πάλι να αγχωνόμαστε. Πάμε Χιμένεθ. Ωραίος, Φρεντ. Έλα, κακό σου. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πάμε, πάμε, πάμε. Άλλη. Χιμένεθ. Έλα ρε μαλάκες. Α, πέναλτι. Οκ. Δεν θα το πάω στο κέντρο. Αν και θα έπρεπε, γιατί όλο αυτό μου κάνουν. Το πάω γωνία, γωνία. Εδώ. Εδώ στα άπιαστα. Έλα, γεια σου. Έλα, γεια σου. Και σωστά που έπεσες, τι να κάνει. Τελειώσαμε, επιτέλους. Offside. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, το πήραμε την game. Έλα ρε μαλάκα, μην κολλάς εκεί. Ζέστηκα. Μου κόλλησε για 5 αγωνιστικά λεπτά, μαλάκα, αλήθεια. Οπότε δεν θα γελούσα καθόλου άμα το μάτι ήταν λίγο πιο κλειστό αυτή τη στιγμή. Πέπε. Πέναλτι κι άλλο. Καλά. Πάλι στο ίδιο σημείο, ρε. Να τον τζατήσουμε έτσι τέρμα. 6-2 πουτάνα. Εντάξει. Έλα, 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 έλα. Και μαλάκες, αυτή είναι μεγάλη διαφορά του Χαραλαμπιακού. Έχω χάσει πόσα μάτια. Σε αυτό το βίντεο όλα τα χάσαμε οριακά. Ο Χαραλαμπιακός ξεφτιλίζει και παίζει μέχρι το τελευταίο λεπτό. Ούτε μία πάσα πίσω. Ξέρεις κάτι, επειδή τώρα έχω το momentum, κανονικά θα το κλείνω εδώ. Έχουμε ήδη παίξει 4 μάτια ολόκληρα. Θα πεθάνω το μουνί μου στο μοντάζ. Αλλά επειδή έχω το momentum, πιστεύω ότι έχουμε το momentum να πάρουμε ακόμα μία νίκη. Και είναι κρίμα να το κλείσουμε με μία νίκη. Πάμε και 5ο μάτσε, μαλάκες. Πάμε ένα τελευταίο, να του τα πάρουμε και εδώ. Αγγλική! Αλλά τι αγγλική είναι αυτή, Χεσούς έχει Μπέιλ! Τι στο μπούτσο ρε μαλάκα! Αυτή είναι μια αγγλική squad πολύ καλύτερη από τη δικιά μου αγγλική squad. Απλά θα δούμε πώς θα πάει. Έχει παικταράδες. Χιμένεθ! Χιμένεθ! Όχι, ήταν δύσκολο. Πάμε ξανά, έχουμε την ευκαιρία. Ωραίο! Ωραίο, ναι! 1-0 στο 6. Το έχουμε το momentum, σας το λέω. Δεν πά να έχει πολύ καλή squad. Πάμε, πίεση σε όλο το γήπεδο. Έτσι, πάμε, 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 πάμε. Πάμε! Πάμε. Έλα ρε φίλε, γιατί ρε άλλη. Παραλέγω να το καθαρίζαμε έτσι, μπαμ. Τι τον έχουμε παίξει το μεταξύ. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα, ρε μαλάκες. 2-0 στο 9. Σας είπα ότι υπάρχει το momentum, ρε μαλάκες. Όχι. Οκ. Όσο δεν το τρώμε, είναι 2-0. Περνάει ο Χιμένεθ. Σέντρα καλή είναι. 3-0 στο 14. Τι έγινε. Όχι, 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 όχι. Δεν μπορεί. Μπεργκβάιν. Όχι. Χιμένεθ. Έλα ρε φίλο, όχι δοκάρι. Πέπε. Έλα 4-0 στο 22. Τι momentum είναι αυτό. Τι momentum είναι αυτό. Άλλη. Τι γίνεται, αυτό δεν είναι ωραίο μάτς. Είναι ξεφτύλισμα απλά. Έβαλες λεφτά φίλε για αυτήν την ομάδα μήπως. Άλλη. Όχι ρε μαλάκα. Ε και τι τώρα. Και τι θα κάνεις. Καλά. Καλά κοίτα. Έλα και το πέμπτο. Έλα ρε και το πέμπτο τώρα. Έλα ρε μαλάκα. Ημίχρονο, προφανώς δεν χρειαζόμαστε καμία αλλαγή με αυτό που συμβαίνει. Θα είμαι υπερβολικός άμα πω ότι ο Χιμένεθ έφερε αλλαγή σε ολόκληρη την ομάδα. Τι σουτ με βάρεσε ο φίλος. Μπεργκβάιν. Άλλη. Πέπε. Όχι. Πόσο κακό να φάω τέτοιο γκολ. Πόσο κακό να του χαρίσω απλά το ένα γκολ που έβαλε. Πέπε. Έλα ρε μαλακά. Εγώ γιατί δεν μπορώ να τα βάλω από εκεί. Όλοι μου τα έβαζαν από εκεί. Πρέπει να κάνεις κάτι συγκεκριμένο, ξέρω εγώ. Πέπε. Πάμε για το πέμπτο.
Του βάλαμε 4 στην αρχή, δεν μπορούμε να του βάλουμε ένα 5 ακόμα. Βάλ, έλα ρε μαλάκα. Τι έχουμε χάσει για αυτό το 5ο γκολ. Έλα, έλα. Άιντε. Και με ένα πενταράκι για το τέλος έτσι για να κλείσουμε όμορφα. 5-1 λοιπόν. Δύο νίκες πήρα μαλάκες σήμερα. Και οι δύο ήταν για 4 γκολ διαφορά. Πανεύκολο μάτς. Εντάξει, πήραμε 3 δύσκολες ήττες. Δεν πέσαμε ποτέ εύκολα. Και 2 πανεύκολες νίκες. Εγώ αυτό ξέρω. Τώρα από εκεί και πέρα, Χιμένεθ δεκάρι μαλάκα. Εγώ το πιστεύω όντως ότι την άλλαξε την ομάδα Χιμένεθ. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι έφερε πολύ φρεσκάδα εκεί μπροστά. Γιατί ο Χάλερ δεν μπορούσε να κάνει πολλά. Και είμαστε πάλι εκεί που ξεκινήσαμε περίπου. Το ίδιο skill rating βασικά που ξεκίνησε αυτό το βίντεο είμαι. Αυτά λοιπόν μάγκες μου για αυτό το δεύτερο FIFA Ultimate Team βιντεάκι στο FA21. Ξεκινήσαμε πολύ άσχημα το σημερινό βίντεο, αλλά πιστεύω ότι τέλειωσε με έναν άλλο αέρα, με ένα άλλο momentum. Τα λέμε σύντομα και με άλλα βιντεάκια και ξανά με FIFA. Κάθε Κυριακή έχουμε FIFA και τις υπόλοιπες μέρες έχουμε άλλα βιντεάκια γενικά. Φιλάκια πολλά.